Λοιπόν, επειδή, εντάξει, επειδή το Euroflow το θέλουμε όλοι, ας δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα του Euroflow. Είναι αυτά εδώ. 13. Voided volume 230, PVR 45. Παρακαλώ. Δεν το έχω αυτό να σας το πω. Δεν το έχω αυτό να σας το πω. Φυσιολογικό σας πω. Φυσιολογικό. Κάτω από 30 δηλαδή. Όχι. Ναι, κάτω από 30. Κάτω από 30 είπατε. Ναι. Θέλω κάποιον να σχολιάσει. Καταρχήν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό, βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτό. Συγγνώμη. Δεν έχει την ιδανική ούρηση για ένα 40 διάχρονο. Παρακαλώ. Το mean flow μπορούμε να το έχουμε, το ξέρουμε ή να δούμε το διάγραμμα. Το average. Ναι. Δεν το έχω αυτό το στοιχείο. Mm. Έχετε δίκιο. Δεν το έχω αυτό το στοιχείο, δεν το θυμάμαι. Θα το ξανακάνουμε κι άλλο, δεύτερο. Όχι, το συζητάμε. Εγώ λέω αν αυτό σας αρκεί, να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή μας αρκεί σαν ουρολόγους εννοώ, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Γιατί άμα τυχόν δεν συμπίπτουν τα ίδια νούμερα, κάτι γίνεται. Άμα έχει μεγαλύτερο Qmax, είναι... αλλάζουν τελείως μετά κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα. Ο όγκος ούρησης αυτός εδώ είναι σε αναλογία, ας πούμε, με αυτό που είχε και σε ημερολόγιο ούρησης. Δηλαδή, πάλι αντίστοιχες ποσότητες. Ναι, είπαμε, πάλι αντίστοιχες ποσότητες. 300 έβγαζε στην ημερολόγιο. Δεν το ανέφερα, δεν θυμάμαι. 200 με 300 έβγαζε σε κάθε ευθύνη. Ωραία, δεν είναι εκεί δηλαδή. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι τελικά δεν μπορεί να αξιολογεί τίποτα. Η κλινική σημασία αυτού του πράγματος δεν είναι μηδέν, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να το ξανακάνεις. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρεις μετρήσεις ουρορροής για να μπορείς να αξιολογήσεις τα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι έκανε αυτό στη δεύτερη, την τρίτη και τελικά είμαστε κάπου εδώ, θα προχωρήσετε στον δυναμικό έλεγχο, θα προχωρήσετε στην κυστεροσκόπηση. Ο συνάδελφος που έλεγε ότι. Θα εξαρτηθεί από αυτό. Εσείς με βάση αυτό θα προχωρούσατε. Αν θέλετε να σχολιάσετε. Αν θα μπορούσα να σας απαντήσω πιο εύκολα άμα είχα το average και, ναι, το average και το διάγραμμα. Να δηλαδή... λοιπόν... είναι ελαφρά μειωμένη, να το πω έτσι. Να το κλείσουμε εκεί. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Γιατί να, δεν... Αλλά πάση πτώση, εντάξει. Γιατί έτσι μπορεί να μπει πλέον και το ζήτημα του ουροδυναμικού ελέγχου. Δηλαδή, γι' αυτό το κουβεντιάζω έτσι. Και... Ο κ. Μητσογιάννης έδωσε ένα στοιχείο το οποίο δεν ξέρω αν το αξιολογήσαμε καθόλου. Το ημερολόγιο ούρησης τελικά το αναλύσαμε ή όχι. Δεν το αναλύσαμε ιδιαίτερα. Είπαμε απλώς ότι τεκμηριώθηκε ότι έχει συγκρούει άνθρωπος και δεν έχει πολυουρία. Και ότι. Τι άλλο είπαμε από το ημερολόγιο ούρησης. Είπαμε ότι από το ιστορικό του αυτός άνθρωπος πάει 10 φορές την ημέρα στην τουαλέτα και άλλες 1-2 φορές το βράδυ. Ναι, αυτά επιβεβαιώθηκαν, ας πούμε. Και αναφέρατε επίσης ότι έχει μέσο όγκο ούρησης 200 με 300. Αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς μας, τι μας βγάζουν αυτά. Και επίσης και κάτι άλλο από το ιστορικό του, το οποίο δεν συζητήθηκε καθόλου. Ποιο λέτε. Καφέδες. Πίνει 5 καφέδες την ημέρα ο άνθρωπος αυτός. Τους πίνει τελικά. Γι' αυτό και έχει αυτή την ελαφρά αυξημένη. Ελαφρά αυξημένη διούρηση. 2 στα 2 με 2,5 λίτρα συνολικά την τέτοια κομμάτια. Το 24ωρο. Αυτά όμως όλα εξηγούν συχνουρία, αλλά ακόμα όχι τον πόνο. Ναι. Λοιπόν, με βάση αυτά λοιπόν, αυτός ο ασθενής, εμείς προχωρήσαμε να του κάνουμε ένα ουροδυναμικό έλεγχο και στο μανομετρία, η οποία έδειξε αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν είχε ακούσει σπάσει το εξωστήρας του. Δυστυχώς δεν έχω το διάγραμμα και εδώ. 11, η ούρηση με τους καθετήρες in situ ήταν με Qmax 11 ml/s. Η πίεση που ανέπτυξε ήταν 47 cm νερού. Και ο δείκτης, ο περίφημος Bladder Outlet Obstruction Index ήταν 25. Και η ούρηση πάλι ήταν, εντάξει, ο όγκος ούρησης ήταν 270 ml. Ουσιαστικά γύρω στα 330 ήταν η ιστεομανομετρική χωρητικότητα του ασθενούς. Γιατί τον γεμίσατε μόνο στα 330, δεν έπαιρνε άλλα? Δεν έπαιρνε άλλα. Ήταν δηλαδή σκασμένο στα 330. Ναι, δεν θέλω να μιλήσω. Άρα capacity 330. Στην εξέταση, η κυστεομανοδιακή χωρητικότητα της κύσης ήταν 330 ml. Αυτό ήταν το... Αν το κάναμε μετά από μία εβδομάδα, μπορεί να ήταν παραπάνω ή παρακάτω. Αλλά εκείνη τη φάση ήταν αυτό. Μέγιστη πίεση ούρησης, πίεση διάνοιξης.
Τα θέλετε και αυτά. Εντάξει, αν πάμε να ψάξουμε για απόφραξη, τα θέλουμε. Ωραία. Τα θέλετε και αυτά, δηλαδή, μάλιστα. Κάποιος μου τα άμαθα, θα κάποτε και αυτά. Ο συνάδελφος κάτι ήθελε. Ναι, αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου. Βάλατε το Blood Rattler Obstruction Index. Ναι. Έχουμε δεδομένα με βάση του Σάουφερ τι grade είναι και για παράμετρο ούρα. Και αν λέτε του Σέφερ. Του Σέφερ, ναι, και την παράμετρο ούρα, τι μας έδειξε. Λοιπόν, το Bladder Outlet Obstruction Index το έβαλα απλώς για να σας πω ότι είναι στην κρίζα ζώνη. Α, είναι στην κρίζα, μάλιστα. Δηλαδή, εάν κάνεις τον τύπο, πάνω από 40 είναι obstructed, κάτω από 20 είναι unobstructed και εδώ υποτίθεται 20 με 40 είναι slightly obstructed. Θα το εξηγούσα προηγουμένως, αλλά με προλάβατε. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό, πάλι δεν βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα. Αυτός ο ασθενής για την ηλικία του κτλ. Είναι αποφραγμένος, εν πάση περιπτώσει. Έχει κάποιο στοιχείο απόφραξης. Αν το πάρουμε δηλαδή, δεν είναι πλήρως, πώς το λένε, δεν είναι unobstructed, θα το πω έτσι αγγλικά, ας πούμε, γιατί δυσκολεύω να τα φράσω τώρα. Μη αποφραγμένος πλήρως. Έχει κάποιο στοιχείο απόφραξης. Με βάση αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, να αναπτύσσει ένας ασθενής, ας πούμε, 43 χρονών, 47 cm νερού για να κατουρίσει. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Σαν απόλυτη τιμή σε εκείνη τη φάση. Έτσι. Αλλά και ο δείκτης είναι ελαφρώς, είναι στην αμφισβητούμενη ζώνη, να το πούμε, στην κρίζα ζώνη. Τώρα, βέβαια, ο Θανάσης έχει δίκιο. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε και αυτά τα στοιχεία, η πίεση διάνοιξης κτλ. Αλλά δεν τα έχουμε αυτά. Εμέσως όμως έχουμε ένα συμπέρασμα εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει κάτι, θα πω στον Το θέμα είναι βασικά αν οι συνάδελφοι καταρχήν έχουν πρόσβαση όλοι σε αεροδυναμικό μηχάνημα. Πόσοι έχουν πρόσβαση σε αεροδυναμικό μηχάνημα. Νομίζω τώρα πια. Και αν θα στέλνανε αυτόν τον ασθενή για αεροδυναμικό έλεγχο, σε ποια φάση θα τον στέλνανε. Δηλαδή, τι πληροφορίες θα περιμένανε σε έναν ασθενή με χρόνιο πυελικό άλγος να πάρουν από τον αεροδυναμικό έλεγχο. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, το πρόβλημα δεν μας το λύσε αν υπάρχει σαφής απόφραξη εδώ και αυτό έχει κάποια σημασία. Δεν μας το έχει λύσει. Δεν είναι όμως περίεργο αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Κανένα σχόλιο άλλο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει τεκμηρίωση για την κυστομετρία σε αυτούς τους αρρώστους, αν έχει ενδείξει αεροδυναμική και σύμφωνα με τα αγκάθια, και απαντώ στην ερώτηση αυτή, γιατί το συζητήσαμε και προηγουμένως, εάν κάποιος ασθενής έχει είτε παθολογικό flow με την προϋπόθεση ότι το έχουμε κάνει 2-3 φορές κλπ. Ή αυξημένο υπόλοιπο μετά την ούρηση, πρέπει να κάνει και τα δύο, και αεροδυναμική και κυστεροσκόπηση. Αυτά είναι τα guidelines της European Association of Urology για το χρόνιο προστατικό πόνο που μελετάμε τώρα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, αν μου επιτρέπετε μια σκέψη, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα guidelines για το BPH, που υποτίθεται ότι ο αεροδυναμικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος. Υπάρχει εκεί πέρα μια αντίφαση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να το σχολιάσει. Εκεί δεν θεωρείται, παρότι ο ασθενής προφανώς έχει παθολογικό γυροφλό, παθολογικό PVR, ας πούμε, δεν θεωρείται απαραίτητη αεροδυναμική. Εδώ θεωρείται. Δεν ξέρω πώς διαχωρίζονται αυτά τα πράγματα και το θεωρώ λιγάκι αντίφαση. Υποτίθεται ότι με βάση τις πιθανές αιτίες και τα λοιπά, η πιθανά αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια της ούρησης προκαλεί παλινδρόμηση ούρων στον προστάτη. Όχι, εντάξει, αυτή είναι η παθοφυσιολογία. Και οπότε ουσιαστικά ψάχνοντας με βάση την παθοφυσιολογία όμως ψάχνει να βρει μια τέτοια αιτία. Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ ο ασθενής 43 ετών ίσως να έχει ένδειξη. Αν ήταν όμως 63 χρονών, μπορεί να έχει 63 χρονών με τα ίδια συμπτώματα. Με τις ίδιες παραμέτρους. Γιατί στη μία περίπτωση που ψάχνει, ας πούμε, έχει λάση BPH, πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνει αεροδυναμική. Και εδώ πέρα σου λέει ότι πρέπει να κάνει. Το λέω σαν. Όχι μειονέκτημα, σαν έλλειμμα. Υπάρχει νομίζω κάποια ερώτηση. Ναι, ναι. Τον guidelines, αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ. Λίγο το μικρόφωνο. Ναι. Ουροδυναμική και κυστεροσκόπηση. Τα βάζει με αυτή τη σειρά ή η σειρά είναι τυχαία. Όχι, τυχαία νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ποιος θα επιλέξει τη σειρά. Αν κάνεις μια κυστεροσκόπηση, παράδειγμα, με ένα άκαμπτο και τραυματίσεις, θα πας να κάνεις μετά ουροδυναμική. Υποθέτω όχι, προφανώς. Την ώρα. Προφανώς. Υποθέτω. Πώς θα ορίσεις ότι δεν έχει στένωμα ο άρρωστος για να μην του κάνεις κυστεροσκόπηση και να πας για ουροδυναμική. Τι πρώτα. Εσείς λέτε για τη σειρά που σχολιάζετε, ποιο θα γίνει πρώτα, ποιο θα γίνει. Για μένα το flow που δείξατε, αν μας δείχνατε και ένα maximum, ένα time to maximum rate σχετικά σύντομο, θα τέριαζε να είναι και στένωμα.
Να ρωτήσω αν θα προχωρούσατε πρώτα σε κάποια θεραπεία προτού δοκιμαστικά, προτού πάτε σε ουροδυναμικό και κυστεροσκόπηση. Ήθιστε να κάνουμε θεραπεία προστατήτητας και μετά να κάνουμε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή να του δώσουμε αντιφλεγμονώδη ενδεχομένως, αλλά σίγουρα αντιβίωση, να ξαναδούμε την ανταπόκριση του flow σε αυτή την περίπτωση και αν δεν έχει στρώσει να αρχίσουμε να τον ψάχνουμε περαιτέρω. Αφού γίνει ουρορομετρία πρώτα, απλή τουλάχιστον. Απλή ουρορομετρία πρέπει να γίνει. Οι υπόλοιποι συμφωνούν, ναι. Πόσοι συμφωνούν με τη θεραπεία πριν από όλα αυτά? Έχει. Οι περισσότεροι. Συγγνώμη λίγο, αλλά προτείναμε μία... Εγώ το έφερα, είναι ένα σχόλιο, αν έχει ανοίξει ουροδυναμική και παραθέτω τι γράφουν τα guidelines σε αυτό το κεφάλαιο, συζητάμε. Όχι, πάνω στο θέμα αυτό εδώ πέρα, το άμα θα δώσει αντιβίωση ή όχι και αντιφλεγμονώδη και πού θα στηρίζεσαι. Εγώ, ας πούμε, δεν θα το δίνω αντιβίωση τώρα. Θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα εξετάσεις, τις οποίες δεν έχουμε κάνει για να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και που δεν έχουμε δει τα αποτελέσματά τους, δηλαδή. Είναι όμως μια θεραπευτική πρακτική που είναι κοινή, όντως. Βέβαια, ο Σανάφης λέει ότι θα δούμε το flow πάλι. Δεν νομίζω ότι η αντιβίωση θα σας φτιάξει το flow, ας πούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα σας φτιάξει το flow. Δηλαδή, λέτε ότι θα πάρει αντιβίωση και θα φτιάξει το flow. Με ποιο μηχανισμό το φτιάξετε το flow για την αντιβίωση? Εγώ δεν μπορώ να σας εξηγήσω τον μηχανισμό, εγώ σας λέω την εμπειρία μου. Έτσι, εκτός κι αν ήταν η δεύτερη μέτρηση ουρορομετρίας ξαφνικά, τόσο καλύτερη από την προηγούμενη. Τι να σου πω. Δεν έχω να το εξηγήσω. Μάλιστα. Λοιπόν. Επομένως, με βάση αυτά και με βάση αυτό που σας είπα, την πιθανή αντίφαση που τουλάχιστον εγώ διακρίνω, έχει ενδείξει την δυναμική. Τώρα, για τη στάμη που λέτε. Η στάμη ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Έτσι. Το πρώτο δείγμα ξεπλύνει την ουρήθρα, μετά παίρνουμε ούρα μέσω ρεύματος και είναι το VB2, γίνεται το προστατικό μασάζ και μετά παίρνουμε το VB3. Και ουσιαστικά εκείνο που ξέραμε από την κατάταξη του National Institute of Diabetes and Digestive Diseases κτλ. Υπάρχει βέβαια η χρόνια μικροβιακή προστατήτιδα, η οποία έχει και πυροσφαίρια και θετικές καλλιέργειες μετά το VB2. Και υπάρχει και αυτό το CPCPPS, όπως το λέγανε και το λένε ακόμα οι Αμερικάνοι, που είναι το σύνδρομο του χρόνιου πυελικού άλγους, όπου δεν υπάρχει, οι καλλιέργειες όπως βλέπετε είναι αρνητικές και στο EPS και στο VB3. Απλώς το 3α, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες, είναι θετικό για πυροσφαίρια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει όμως κάποια κλινική σημασία στο να διαχωρίσει κανείς τι συμβαίνει μεταξύ του 3α και του 3β. Λοιπόν, αυτή η καλλιέργεια κατά μίας και στάμε θεωρήθηκε από πολλούς και ιδίως από τον Νίκελ, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με την προστατήτητα. Δεν ήταν τόσο πολύ, ήταν ιδιαίτερως πολύπλοκη για να την κάνει κάποιος. Και αυτό εφήβρε το 2-glass test, δηλαδή το test 2 δειγμάτων, ας πούμε. Δίνει ένα δείγμα όρων πριν την μάλαξη του προστάτη και ένα δείγμα μετά. Και σε μια τυχιωμένη μελέτη που έκανε το 2006, δημοσίευσε το Journal of Urology, είδε ότι δεν υπάρχει διαφορά στη διαλογική αξία του ενός από το άλλο, από την άλλη μέθοδο. Και επομένως, αυτός προτείνει τη χρησιμοποίηση του τεστ 2 των δειγμάτων. Αυτός ο ασθενής δεν είχε πυροσφαίρεια, δεν είχε τίποτα. Αρνητικές καλλιέργειες, δεν είχε τίποτα. Επομένως, έχουμε διάγνωση τώρα ή δεν έχουμε? Τα κάναμε όλα, πιστεύω. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε που το κάναμε? Σε αυτόν τον ασθενή δεν έγινε κυστεροσκόπηση. Αλλά αν υποθέσουμε ότι κάναμε κυστεροσκόπηση και είναι αρνητική, δεν βρήκαμε τίποτα. Έχουμε διάγνωση. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε. Ναι, Κώστα. Διορθώστε με λιγάκι αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι μόνο στο 30% των περιπτώσεων το στάμι τεστ απομονώνει μικρόβιο. Δεν λέω για ποιοσφαίρεια. Εγώ σας λέω λιγότερο. Αλλά έχει να κάνει με το που κατατάσσεις μετά το περιστατικό αυτό. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις CPPS που βγάζουν μικρόβιο, κάποιο μικρόβιο, αλλά είναι πολύ ελάχιστο, είναι 5-10%. Αλλά όπως αυτό είναι λίγο παρακάτω, είναι άλλη ιστορία. Εγώ λοιπόν σας έλεγα ότι πιστεύω ότι έχουμε διάγνωση, ότι έχουμε αυτό το φλεγμονώδες, το μη φλεγμονώδες. Από το ακροατήριο υπάρχει. Συγγνώμη, δεν το είδα. Με συγχωρείτε. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει σκέψη αντί για την κυστεοσκόπηση να κάναμε κυστεουρυθρογραφία κατά την ούρηση? Με την λογική ότι... Να τεκμηρώσουμε από... Με τη λογική είπαμε ότι με βάση τον ουροδυναμικός έχει προηγηθεί. Λέμε ότι, ότι ο ασθενής μας έχουμε υποψίες ότι μπορεί να είναι ήπια αποφραγμένος. Έχουμε μία
είναι 3β η ταξινόμηση, η χρόνια βακτηριακή προστατήτης. Μπορούμε ενδεχομένως με την κύστη ουρυθρογραφία για τα δεινούριση να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από ότι με την απλή κυστεοσκόπηση όσον αφορά την λειτουργία του κατώτερου. Πόσο καλά ανοίγει ο κυστικός αφιένας. Εάν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ενδοπροστατική παλινδρόμηση ούρων και να έχουμε μία χημική προστατητίδα. Εγώ το έκανα αυτό, δεν έχετε άδικο. Μπορούσε να σας δώσω πληροφορίες, αλλά αν το κάνατε στα πλαίσια του βίντεο ουροδυναμικού ελέγχου, να ξέρετε, να πετράτε και πίεση. Μα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν έχουμε σαν εναλλακτικό του βίντεο ουροδυναμικού ελέγχου. Μπορείτε να το κάνετε, ναι, δεν είναι λάθος. Αλλά εντάξει, είναι μια εξέταση παραπάνω. Δεν ξέρω τι πληροφορίες παραπάνω θα πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, συνήθως πάντως αυτό γίνεται στα πλαίσια του βιντεοδυναμικού ελέγχου, να κάνεις και το stop test που λέμε, να δεις αν υπάρχει υπολασία κτλ. Και να δεις βέβαια αν υπάρχει και η στερεοτυπική παλινδρόμηση. Που εντάξει δεν μας αφορά τώρα, δεν μας. Κάποιο σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο ασθενής δηλαδή έχει σύνδρομο χρόνιο, έχει χρόνιο προστατικό πόνο ή αυτό που λέμε φλεγμονώδες EPPS 2β. 3β, με συγχωρείτε. Υπάρχει αντίρρηση στη διάγνωση. Ναι. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο λίγο. Κάνουμε θεραπεία στα τυφλά με την κοινολόνη και σε πολύ μεγάλο ποσοστό υποχωρούν τα συμπτώματα. Όχι, εντάξει. Εγώ σας λέω αν υπάρχει διάγνωση τώρα. Θα την δούμε τη θεραπεία. Είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως ότι θα δώσει πρώτα τη βίωση. Λέμε τώρα αν δεν είναι που είμαστε, έχουμε μια διάγνωση. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν έχουμε καρκίνο της κύστης αυτή. Το έχουμε αποκλείσει. Μα δεν έχουμε μια διάγνωση. Δεν έχουμε μια, δεν έχουμε μια διάγνωση. Ποια μια διάγνωση έχουμε. Διαφωνείτε ότι έχουμε διάγνωση. Ναι. Ναι. Άλλος που διαφωνεί ότι έχουμε διάγνωση. Εσείς τι λέτε ότι. Τι σας προβληματίζει. Δεν έχουμε διάγνωση. Όχι, θεωρώ θέλω ότι να συνεχίσω το ψάξιμο. Ωραία. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει χρόνια προστατήτητα χωρίς να έχουμε βρει τίποτα στις εξετάσεις. Μάλιστα. Δηλαδή ο όρος σύνδρομο χρόνου υπελικού άλκους δεν είναι διάγνωση. Όχι, θα κάνουμε τη θεραπεία και αν δεν πετύχουμε τίποτα, τότε θα ονομάσουμε. Δεν είναι, αυτό που λέτε αντίκειται σε αυτό που ναι. Οι κατευθύνσεις ολίγες λένε. Όπως σας είπα, υπάρχει το ότι λέτε, ας πούμε, σύνδρομο χρόνου προστατικού άλκου ή χρόνου προστατικού πόνου, είναι διάγνωση, είναι διάγνωση. Εάν, ας πούμε, π.χ. παραδείγματος χάρη, πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, αυτό εννοώ, που δεν το ψάξαμε ή που δεν το. Κάτι σας προβληματίζει, είναι, θα μου πείτε ένα όνομα. Δεν έχει αυτό, έχει εκείνο, ας πούμε. Αυτό εννοώ αν υπάρχει διάγνωση. Γιατί και αυτό που σας λέω εγώ διάγνωση είναι. Νομίζω ο συνάδελφος λέει ότι υπάρχει κάποια προστατήτητα η οποία δεν την έχουν πιάσει. Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε καλλιέργεια, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, σε κάθε καλλιέργεια, σε χρόνια μικροβιακή προστατήτητα βρίσκουμε μικρόβια. Σε χρόνια. Εξορισμού. Αλλά κυριγάμε πώς τα φαντάσματα τώρα, καταλάβατε τι κάνουμε. Λέμε δεν, ας πούμε, αλλά. Όμως η θεραπεία βοηθάει σε μεγάλο ποσοστό. Πώς θα ονομάσουμε αυτή την κατάσταση. Έτσι ονομάζεται αυτή η κατάσταση. Σύνδρομο χρόνου υπηλικού. Αυτό έτσι λέγεται. Σύνδρομο χρόνου υπηλικού άλλου. Ή σύνδρομο οξαντικού πόνου. Κύριος Τζόρζης. Αυτό πάω να σας πω. Πολύ σωστά. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι αυτό ότι τελικά. Και υπάρχει αυτό στα guidelines. Ότι δεν θα περιμένετε να δείτε παθολογία υποκείμενη αναγκαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα περιμένουμε εννοώ όλοι μας, έτσι. Και εξ αποκλεισμού, αν δεν βρεις, ας πούμε, τα άλλα και κάνεις και αυτή την καλλιέργεια που υποτίθεται βοηθάει ή μας δίνει μια κατεύθυνση, έχεις το σύνδρομο πρόβλημα προστατικού πόνου. Συγγνώμη, επιτρέπετε. Παρακαλώ, ναι. Μιλήσαμε για μια έστω οριακή απόφραξη. Δώσατε θεραπεία την απόφραξη ώστε να μην υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να μπορούμε μετά. Αν συνεχίζει ο πόνος, να πούμε εξ αποκλεισμού, ναι, φεύγει η απόφραξη από τη μέση και συνεχίζει και πονάει. Γιατί πονάει ο άρρωστος, τον ψάξαμε, δεν έχουμε τι άλλο να ψάξουμε. Ναι, έχει ένα χρόνιο πυλικού άλγους. Δεν βρίσκω τίποτα άλλο. Κάναμε άρση της απόφραξης. Αυτή που φαίνεται. Της πιθανής απόφραξης. Τι που φαίνεται. Κοιτάξτε, τα 13 και 11 ημέρα να σας πω, η διαφωνία μας ξέρετε που είναι ότι εσείς για να βάλετε αυτή τη διάγνωση θέλετε να κάνω εγώ κάτι. Εγώ σας λέω ότι δεν θα κάνω κάτι, θα κάνω κάτι πάνω σε αυτή τη διάγνωση. Καταλάβατε ποια είναι η διαφωνία μας. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι θα πρέπει να δώσω κοινολόνι για να δούμε πώς θα πάει ο άρρωστος, άρα δεν έχω διάγνωση. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εντάξει, είναι θεραπεία και της άλλης κατάστασης. Κύριος Χατζηχρήστου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ το μπέρδεμά μας είναι το εξής. Αυτός ο ορισμός που έχει προτείνει το NIH
δεν έχει στόχο να πει ότι κλείνουμε το κεφάλαιο. Τα πράγματα είναι έτσι, τα ξέραμε, τα μάθαμε. Ο μόνος στόχος που έχει είναι, και πάντοτε έτσι γίνεται επιστημονικά, να προσπαθήσεις να κατηγοριοποιήσεις ένα σύνδρομο, έτσι ούτως ώστε να έχεις μια κοινή γλώσσα να μιλάς. Μιλάτε ακριβώς για το ίδιο πράγμα τώρα. Απλώς διαφέρει ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, έχουν πει αυτοί, άμα δεν βρεις πυροσφαίριο, όντως, μπορεί να έχεις πυροστατήτητα, ναι, που να έχει πυροσφαίρια και μην τα βρίσκεις. Αλλά άμα δεν βρεις πυροστέριο, δεν είναι προστατήτητα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις φλεγμονή. Γιατί η φλεγμονή πάντοτε συνδέεται με την ύπαρξη κάποιου μικροβίου. Δεν σημαίνει, άρα μέσα στο χρόνιο πιελικό ο άλγος, ορίζουμε, δεν είναι ότι μόνο πονάει και δεν έχει φλεγμονή ή δεν κάνει. Τα κομμάτια είναι πάρα πολλά σκοτεινά ακόμα, ότι έτσι σε όλα αυτά τα σύνδρομα του πόνου, ξέρουμε λίγα. Από εκεί και πέρα να συζητήσουμε στις θεραπείες τι πιάνει, τι δεν πιάνει και να σας πω κάτι, σε θεραπείες ασθενείς οι οποίοι δεν μπορείς να έχεις λύση, θα τα κάνεις όλα. Προσπαθώντας και στοχεύοντας. Δηλαδή αρχίζει να χτυπάς όπως ένα στόχο και όποια πέτρα το πάρει. Δεν θα μείνεις στη μία πέτρα και τέλειωσες. Έτσι, για να γίνει αντιληπτό λίγο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άρα ας μην κολλάμε στους ορισμούς, προφανώς όμως για να συνεννοηθούμε θα πρέπει να δεχθούμε την ταξινόμηση, η οποία έχει μια πολύ καλή λογική. Σου λέει άσπρο μαύρο, βρίσκεις μικρόβιο ή δεν βρίσκεις, τέρμα. Πάει σε άλλη κατηγορία και το λέμε αλλιώς. Πέστε εσείς Παύλο, πέστε το Κώστα, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία το όνομα. Αλλά μπορούμε να συνεννοούμαστε και όταν κάνουμε μια εργασία να επικοινωνούμε ερευνητικά ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και αναφερόμαστε σε μια κατηγορία με συγκεκριμένα κριτήρια ασθενούς. Παρακαλώ. Σαν ερώτηση το θέτω και όχι ως πρόταση. Έχει ένδειξη εδώ, αφού βέβαια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που υποπτευόμαστε τη φλεγμονή, να κάνουμε βιοψία για την επιβεβαίωση της φλεγμονής. Πολλές φορές που το έχουμε δει αυτό. Με αρνητική κυσταροσκόπηση, αρνητικές κυταρολογικές, αρνητικά τα πάντα, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είναι παρεμβατικό το να πάρεις και βιοψία πάνω από όλα αυτά. Βιοψία προστάτη. Όχι για τον καρκίνο του προστάτη, για επιβεβαίωση της φλεγμονής. Για να πεις στην κατηγορία 4. Αυτό ήθελα να πω, ότι πας στην κατηγορία 4. Έτσι, δεν αλλά θα πέσεις στην κατηγορία 4 που λέει ιστολογική προστατήτης. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι σε όποιο προστάτη και να κάνετε, οι μελέτες αυτό έχουν δείξει μετά από κάποια λίγα χρόνια, 40 πολλά βάζω, φλεγμονή θα βρείτε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι γιατί ελάχιστοι από αυτούς έχουν κάποια από όλα τα συμπτώματα. Και αυτό δεν μας σώζει. Αλλιώς θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα αν πηγαίναμε με ιστολογική τεκμηρίωση. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα σε κάποια άλλη συνεδρία με την M-TOPS που έδειξε ότι το 93% των ιστολογικών ευρημάτων ήταν φλεγμονή. Το 75% νομίζω 79 χρόνια φλεγμονή και το άλλο 14-15 ήταν ευρήματα οξίας φλεγμονής.